Αδελφοί και πατέρες, ποιο είναι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της εποχής μας? Δεν είναι ο υλισμός? Υπάρχουν δύο είδη υλισμού. Ο θεωρητικός υλισμός και ο πρακτικός υλισμός. Ο δεύτερος έχει περισσότερους οπαδούς. Τι είναι θεωρητικός υλισμός? Είναι η πίστη ότι υπάρχει μόνον ύλη. Είναι και αυτό πίστης. Και οι υλιστές πιστεύουν. Πιστεύουν ότι υπάρχει μόνον ύλη, χωρίς να δίνονται να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει και κάτι άλλο διαφορετικό της ύλης. Οι υλιστές πιστεύουν, με άλλα λόγια, ότι προσπίπτει στις αισθήσεις, ότι βλέπουν τα μάτια, ότι ακούν τα αυτιά, ότι οσφραίνεται η μύτη, ότι γεύεται το στόμα, ότι πιάνει το χέρι, ότι έχει βάρος, ζυγίζεται, αναλύεται, γίνεται αντικείμενο επιστημονικής παρατηρήσεως και επιστημονικού πειράματος. Πέραν τούτου δεν πιστεύουν τίποτε άλλο οι υλιστές. Πρακτικός υλισμός τι είναι? Είναι η υλιστική ζωή. Να ζει κανείς για τρία πράγματα: για τον μαμονά, για τη γαστέρα και για τα υπογάστρια. Με άλλες λέξεις, να ζει για το χρήμα, να ζει για την κοιλιά του και να ζει για το σεξ, για τις σεξουαλικές απολαύσεις και ικανοποιήσεις. Αυτή είναι η ηθική ή μάλλον η ανήθικη τριάδα των υλιστών: μαμονάς, γαστέρα, σεξ. Όταν λέγει κανείς στους υλιστάς ότι εκτός του υλικού κόσμου υπάρχει και πνευματικός κόσμος, εκτός του φυσικού κόσμου υπάρχει και μεταφυσικός ή υπερφυσικός κόσμος, οι υλιστές γελούν, καγχάζουν, σαρκάζουν. Η σημερινή αποστολική περικοπή που ακούσαμε το πρωί στους ιερούς ναούς της Ορθοδοξίας διδάσκει την ύπαρξη πνεύματος, ότι εκτός από την ύλη υπάρχει και πνεύμα. Τι σημαίνει πνεύμα? Το πνεύμα δεν μπορεί να το δει κανείς, είναι αόρατο. Δεν προσπίπτει στις αισθήσεις του σώματος. Το πνεύμα δεν έχει βάρος, δεν ζυγίζεται. Είναι οντότης διαφορετική από την ύλη. Ο σημερινός Απόστολος ομιλεί για πνεύμα, κακό πνεύμα, αλλά πάντως πνεύμα. Τι λέγει ο Απόστολος? Διαβάζω τη σχετική περικοπή. Εγένετο δε πορευωμένον ημών εις προσευχήν, παιδείς κινδυνά έχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν, το Παύλο και το Σύλλα έκραζε λέγουσα. Ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλωσιν ημίν οδόν σωτηρίας.
Τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψας το πνεύματι είπε παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Συνέβη, λέγει ο Λουκάς που γράφει τις πράξεις, συνέβη όταν εμείς οι Απόστολοι στους Φιλίππους της Μακεδονίας πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, στον τόπο της συντάξεως των Ιουδαίων, έξω από την πόλη, κοντά στον ποταμό, μας συνήντησε μία παιδίσκη, μία δούλη, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος. Πνεύμα πίθωνος. Θα δούμε τι σημαίνει πνεύμα πίθωνος. Η οποία με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στα αφεντικά της. Αυτή πήρε κατά πόδα στον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε δυνατά «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και ήλθαν εδώ για να μας κηρύξουν τρόπο σωτηρίας». Αυτό έκανε αυτή η παιδίσκη δούλη που είχε το πνεύμα του πίθωνος επί πολλές ημέρες. Αυτό το πράγμα στενοχώρησε, εξόργησε τον Απόστολο Παύλο και στράφη προς το πνεύμα και είπε «Σε διατάσσω εν ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτή, να βγεις μέσα από αυτό το πλάσμα». Και βγήκε την ίδια ώρα, αυτή τη στιγμή. Εδώ ο Λουκάς ομιλεί για μια δούλη που είχε πνεύμα, πνεύμα πονηρό, πίθωνος, δαιμόνιο με άλλα λόγια. Μόλις ακούν οι άπιστοι τη λέξη δαιμόνιο, ηρωνεύονται, γελούν, σαρκάζουν. Παραμύθια λένε, παραμύθια των παπάδων. Είναι η συνήθις έκφρασης. Δεν είναι παραμύθια. Είναι γεγονότα, αδελφοί μου, όσα γράφει το Ευαγγέλιο, γενικότερα η Αγία Γραφή, και βεβαιώνονται όχι μόνον από μάρτυρες της εποχής εκείνης, αλλά και από όμοια γεγονότα που συμβαίνουν στις ημέρες μας. Πνεύματα και εκδηλώσεις πνευμάτων δεν υπήρχαν μόνο το καιρό εκείνο, όπως λένε ηρωνικά οι άπιστοι. Πνεύματα και εκδηλώσεις πνευμάτων υπάρχουν και τούτο τον καιρό. Και μάλιστα τούτο τον καιρό υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις πνευμάτων, όπως πάρα πολλές εκδηλώσεις πνευμάτων υπήρχαν την εποχή του Χριστού. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις πνευμάτων διότι πλησιάζει ο Αντίχριστος. Η επιστήμη ομιλεί για τα λεγόμενα παραψυχολογικά φαινόμενα. Είναι φαινόμενα τα οποία διαπιστώνουν οι επιστήμονες, αλλά δεν εξηγούν. Δεν μπορούν να εξηγήσουν. Είναι έξω από την αρμοδιότητά τους και τη δυνατότητά τους. Τα διαπιστώνουν όμως. Και έχουν ιδιαίτερο κεφάλαιο για αυτά τα φαινόμενα. Είναι φαινόμενα που υπερβαίνουν τους φυσικούς νόμους.
στις περιπτώσεις αυτών των φαινομένων καταργούνται, αναστέλλονται, καταργούνται οι φυσικοί νόμοι. Είναι πολλών ειδών τα φαινόμενα αυτά και καταπληκτικά πολύ. Αναφέρω έτσι ενδεικτικώς. Βλέπεις ένα πρόσωπο να πέφτει από ένα ύψος 100 μέτρων και να μην παθαίνει ούτε μία αμοιχή. Ο νόμος της βαρύτητος καταργείται σε αυτή την περίπτωση. Βλέπεις ένα αγράμματο πρόσωπο και αστοιχείωτο από τόμο να αρχίσει να ομιλεί απτέστος ξένες γλώσσες που δεν γνώριζε, που δεν σπούδασε ποτέ. Βλέπεις ένα πρόσωπο να είναι εδώ και να σου περιγράφει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο ή στο Τόκιο. Τι δυστύχημα συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε μια γωνία της γης. Και να σου δίνει ακριβή στοιχεία του δυστυχήματος, του περιστατικού. Φαινόμενα που συμβαίνουν, αδελφοί μου, στο δαιμονισμό, στον πνευματισμό, στη μαγεία, είναι, επαναλαμβάνω, ανεξήγητα φυσικός και είναι απτές αποδείξεις ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος. Όταν δε ο ιερεύς παίρνει το ευχολόγιο της Εκκλησίας και εξορκίζει τα πνεύματα και σε πολλές περιπτώσεις εξέρχονται τα δαιμόνια και θεραπεύονται οι δαιμονισμένοι, δεν μπορεί να λέει ο άπιστος και άθεος ότι αυτά είναι πράγματα που θα τα εξηγήσει η επιστήμη στο μέλλον. Αυτά μπορεί να τα λέει στους αφελείς. Όταν σε τέτοιες περιπτώσεις ο άπιστος λέγει για την περίπτωση που το όνομα του Ιησού Χριστού βγάζει δαιμόνια, σήμερα σε πραγματικές περιπτώσεις που μπορεί κανεί να ερευνήσει και να διαπιστώσει και να ειδεί με τα μάτια του. Λοιπόν, όταν σε τέτοιες περιπτώσεις ο άπιστος, επαναλαμβάνω, λέγει ότι αυτά είναι φαινόμενα που θα τα εξηγήσει στο μέλλον η επιστήμη, τότε και εμείς με τη σειρά μας γελάμε και καγχάζομαι και σαρκάζομαι εις βάρος των απίστων και των αθέων. Αλλά σήμερα δεν μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε έτσι απολογητικό στην ύπαρξη πνευματικού κόσμου. Εμείς σαν πιστοί, στηριζόμενοι στη Γραφή, πιστεύουμε στην ύπαρξη πνευματικού κόσμου, ότι υπάρχει το πνεύμα το απόλυτο, το αιώνιο, το άπειρο, το παντοδύναμο, το πανάγαθο, ο Θεός. Και ότι ο Θεός δημιούργησε πεπερασμένα πνεύματα, τους αγγέλους, ότι μέρος των αγγέλων εξέπεσε και έγιναν κακοποιά πνεύματα, οι δαίμονες, με αρχηγό το διάβολο ή σατανά, και ότι επίσης ο Θεός δημιούργησε και ανθρώπινα πνεύματα, ψυχές αθάνατες, και ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη, είναι και πνεύμα αθάνατο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι πώς συμπεριφέρεται από όλα τα πνεύματα το πονηρό πνεύμα. Πώς συμπεριφέρονται οι άγγελοι που εξέπεσαν και έγιναν πονηρά και κακοποιά πνεύματα. Ο Απόστολος λέγει ότι η παιδίσκη, η δούλη των Φιλίππων, είχε πνεύμα πίθωνος. Τι σημαίνει πνεύμα πίθωνος? Π
πίθων από το ρήμα πινθάνομαι, που σημαίνει ρωτώ να μάθω, πληροφορούμε. Πνεύμα πίθωνος, πνεύμα που είναι πληροφοριοδότης, ας το πούμε έτσι. Ο πίθων κατά την αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν όφης, φίδι, και αυτό το φίδι είχε την ιδιότητα να εμπνέει χρησμούς, να κάνει αποκαλύψεις στους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός Απόλλων, λέγει η ελληνική μυθολογία, θανάτωσε τον πίθωνα, αυτόν τον όφη που μετέδιδε ενέπνεε χρησμούς, έκανε αποκαλύψεις. Μέσα σε αυτή τη μυθολογία, μέσα σε αυτό το μύθο των Ελλήνων, για τον πίθωνα που εννοείται ο σόφης που ενέπνεε, πρέπει να δούμε την αλήθεια της γραφής για τον όφη τον αρχαίο, τον διάβολο και σατανά που εξαπάτησε το ανθρώπινο γένος. Πολλές μεγάλες αλήθειες της πιστεώς μας έχουν διασωθεί μέσα στις παραδόσεις και τις θεολογίες και τις μυθολογίες των λαών. Έχουν συσκοτιστεί, έχουν αλλοιωθεί, αλλά στον πυρήνα έχουν διατηρηθεί. Ο Απόλλων θανάτωσε τον πίθωνα, αυτόν τον όφη, και τον αντικατέστησε με την πυθία. Τι ήταν η πυθία? Εσχρόν εστί και λέγει. Έλληνες είμαστε, καυχόμεθα για τη διανοητική δύναμη και για τα πολιτιστικά στοιχεία των προγόνων μας, αλλά είναι και πράγματα για τα οποία πρέπει να εσχυνόμεθα. Η πυθία ήταν μία ανεδεστάτη γυναίκα. Ήταν στους Δελφούς. Αυτή ξάπλωνε πάνω σε ένα τρίποδα, τον τρίποδα του Θεού Απόλλωνος, και άνοιγε εσχρότατα τα σκέλη της και αμέσα, λέγει, από τα γεννητικά της μόρια, λέγει, αναδιδόταν και αναδιόταν το πονηρό πνεύμα, το οποίο περιέφερε την πυθία σε μανική κατάσταση, έλυνε τα μαλλιά της, την αζόταν ιστερικά, έβγαζε αφρούς από το στόμα, και σε αυτή την έξαλλη και μανική κατάσταση έλεγε τους χρησμούς της, εκείνα τα ίξις αφήξεις. Ίξις αφήξεις. Πώς είναι αυτή η ιστορία ακριβώς? Πήγε κάποιος, λένε, στην πυθία, λοιπόν, και ρώτησε, θα πάω στο στρατό, θα επιστρέψω πάλι? Ήξεις αφήξεις ουθ νίξεις εν πολέμου, είπε η πυθία. Ήξεις αφήξεις ουθ νίξεις εν πολέμου. Θα πας, θα έρθεις, δεν θα σκοτωθείς στον πόλεμο. Αυτό σκοτώθηκε. Επήγε μετά ο συγγενής του και λέει, πυθία, εσύ μας είπες θα πας, θα έρθεις, είπες στον άνθρωπο, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Όχι, δεν το είπα έτσι, είπε η πυθία. Πώς το είπες? Ήξεις αφήξεις ου, εκεί το η τελεία, θνίξεις εν πολέμου. Θα πας, θα επιστρέψεις, όχι, θα πεθάνεις στον πόλεμο. Δηλαδή, μπορείς να το πάρεις και έτσι και αλλιώς. Όπου ήθελε έβαζε τη στίξη η πυθία. Εδώ όταν λέγει ο Λουκάς πνεύμα πίθωνος, εννοεί δαιμόνιο, όχι καμιά μυθική ύπαρξη, κανένα μυθικό πράγμα, αλλά
ένα πραγματικό «ον» που λέγεται στη γλώσσα της γραφής «δαίμον» ή «δαιμόνιο», «άγγελος πονηρός», «άγγελος σατανικός». Και γιατί αυτό το πνεύμα που είχε αυτή η δούλη λέγεται πνεύμα πίθωνος? Διότι έδιδε πληροφορίες, απεκάλυπτε άγνωστα και μυστικά πράγματα. Τα πονηρά πνεύματα, αδελφοί μου, σαν πνεύματα που είναι και δεν εμποδίζονται από το παραπέτασμα της σαρκός όπως εμείς οι άνθρωποι, είναι δε ευκίνητα, σε κλάσμα δευτερολέπτων μπορούν να βρεθούν από τον ένα μακρινό τόπο στον άλλο μακρινό τόπο, και με άλλες ιδιότητες και ικανότητες που έχουν, γνωρίζουν πολλά πράγματα τα πνεύματα, και τα αγαθά και τα πονηρά. Τα πονηρά πνεύματα, μας ενδιαφέρουν εδώ, γνωρίζουν παρελθόντα πράγματα, λησμονημένα ή άγνωστα ή μυστικά σε πολλούς. Τα γνωρίζουν. Γνωρίζουν παρόντα πράγματα. Γνωρίζουν προπάντων αμαρτήματα και εγκλήματα στα οποία μετήχουν τα πονηρά πνεύματα. Γιατί στα αμαρτήματα και στα εγκλήματα έχουν μετοχή τα πονηρά πνεύματα. Γνωρίζουν όμως και τα μέλλοντα? Όχι. Τα μέλλοντα γνωρίζει μόνον ο Θεός και ο Θεόπνευστος, ο προφήτης. Τα πονηρά πνεύματα δεν γνωρίζουν τα μέλλοντα. Προσπαθούν όμως από σημεία του παρόντος, από την εξέλιξη των πραγμάτων, από την κατάστρωση σχεδίων, προσπαθούν να μαντεύσουν τα μέλλοντα και μιλάνε για μέλλοντα, και άλλοτε επιτυγχάνουν εάν εξελίσσονται τα πράγματα όπως εκ των προτέρων υπολογίζουν, και άλλοτε αποτυγχάνουν. Τα δαιμόνια δεν μπορούν να πούνε αληθινή προφητεία παρά μόνον εάν να ακούσουν αληθινή προφητεία από πραγματικό προφήτη. Το πνεύμα πίθωνος γνώριζε τους Αποστόλους, γνώριζε τον Παύλο, γνώριζε τον Σίλα, γνώριζε τον Λουκά. Θυμίστε σε μια άλλη περίπτωση τι είπε το πνεύμα τον Ιησούν γινόσκο και τον Παύλον επίσταμε. Τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο τον γνωρίζω ακόμη καλύτερα. Γνώριζε τους Αποστόλους και σαν πονηρό πνεύμα δεν συμπαθούσε τους Αποστόλους. Οι δαίμονες δεν συμπαθούν τους Αποστόλους και γενικώς τους ανθρώπους του Θεού. Είναι εχθροί των ανθρώπων του Θεού. Είναι πρώτον οι δαίμονες εχθροί του ιδίου του Θεού. Και είναι εχθροί του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων. Εν τούτης αυτό το πνεύμα ακολουθούσε κατά πόδας τους Αποστόλους, τον Παύλο και τον Σίλα, και φώναζε επί ημέρες συνεχώς στη διαπασόν: αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και κηρύττουν σε μας, ή σε εσάς είναι δύο γραφές, τρόπον σωτηρίας. Παράξενο πράγμα. Ενώ ο σατανάς μισεί το Θεό, μισεί τους ανθρώπους του Θεού, μισεί τη σωτηρία μας, εδώ δια του πνεύματος αυτού του δαιμονικού δίνει αρίστη σύσταση για τους Αποστόλους. Παράξενο πράγμα.
διότι ο Σατανάς είναι ο ψεύστης, ο μεγάλος, ο αρχιψεύστης, ο πατέρας του ψεύδους, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης. Εν τούτης, εδώ λέει αλήθειες το πνεύμα, το πονηρό. Μεγάλες αλήθειες. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Παύλος, ο Σίλας, ο Λουκάς, είναι δούλοι του Θεού, ευσεβείς άνθρωποι. Υπέταξαν το θέλημά τους, το θέλημα του Θεού του υψίστου και ήρθαν εδώ να μας ευεργετήσουν. Κηρύττει τον τρόπο σωτηρίας, πώς να σωθούμε. Πώς μιλά έτσι το πονηρό πνεύμα? Μιλά έτσι ακριβώς διότι είναι πονηρό πνεύμα. Υποκρίνεται το δαιμόνιο. Υποκρίνεται. Γίνεται υποκριτής. Ο μεγαλύτερος υποκριτής είναι ο Σατανάς. Μετά είναι πολλοί άνθρωποι. Όπως λέγει ο Παύλος, δεν είναι απορίας άξιον ότι αυτός ο Σατανάς, ο ίδιος ο Σατανάς, μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Μπορεί να λάβει μορφή και να τον δεις σαν ένα φωτεινό ακτινοβολούντα άγγελο και να μιλάει με αγγελική γλώσσα και να λέει αγγελικά λόγια. Γιατί ο Σατανάς πιο συγκεκριμένα έκανε αυτή την πονηρία και την υποκρισία? Να αδελφοί μου, γιατί έλεγε αλήθειες για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων ότι είναι αγαθό πνεύμα. Αφού δίνει αρίστη σύσταση για τους Αποστόλους και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία, έδινε, επαναλαμβάνω, αρίστη σύσταση για τους Αποστόλους, έλεγε λόγια αληθινά και σπουδαία για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Και αφού θα εκέρδιζε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, θα έλεγε και τα δικά του λόγια, τα ψεύδι, και οι άνθρωποι θα πίστευαν και στα ψεύδι του. Λέει αλήθειες για να τον πιστεύουν όταν θα πει ψέματα. Ο Παύλος λέγει διεπονήθη, διαπονηθείς. Τι θα πει διαπονηθείς? Στενοχωρήθηκε, όχι απλώς στενοχωρήθηκε. Ο Παύλος αγανάκτησε, οργίστηκε εναντίον του δαιμονίου. Γιατί δεν υπέφερε ο Απόστολος την υποκρισία του δαιμονίου. Την πονηρία και την υποκρισία δεν τα υπέφερε. Και εστράφει προς το δαιμόνιο και το παρήγγειλε στο όνομα του Χριστού να εξέλθει και εξήλθε. Έτσι ο Παύλος ενήργησε για να μην φανεί ότι το δαιμόνιο είναι αξιόπιστο, ότι είναι αγαθό πνεύμα. Αλλά εφάνει ότι ήταν πνεύμα πονηρό. Έτσι ενήργησε ο Παύλος, ήρθε σε σύγκρουση με το δαιμόνιο και το έβγαλε από την παιδίσχη. Γιατί? Για να μην πουν μερικοί ότι οι Απόστολοι συνεργάζονται με τα δαιμόνια. Τέτοιο δεν είχαν πει για τον Χριστό οι Ιουδαίοι, ότι εν Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια? Και ποιο ήταν το επιχείρημα του Χριστού? Ότι εγώ βγάζω τα δαιμόνια. Αφού τα βγάζω, είμαι εχθρός των δαιμονίων και ισχυρότερος των δαιμονίων. Δεν είμαι συνεργάτης των δαιμονίων. Εκεί ο Παύλος έβγαλε εν ονόματι του Χριστού το δαιμόνιο για να αποδείξει ότι δεν έχει καμιά σχέση με τα δαιμόνια, τον αντίον είναι εχθρός των δαιμονίων. Τα δαιμόνια, όπως εκείνο το δαιμόνιο πίθωνος, το μαντικό δαιμόνιο,
συμπεριφέρθηκε στην περίπτωση των Αποστόλων, στους Φιλίππους, έτσι τα δαιμόνια συμπεριφέρονται σε όλες τις εποχές, κατά τρόπο πονηρό, υποκριτικό. Αναμειγνύουν αλήθειες και ψέματα. Λένε αλήθειες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, για να πούνε κατόπιν ψέματα, να πιστευθούν και όταν λένε ψέματα. Θέλαμε παραδείγματα. Μεγάλο παράδειγμα, ο πνευματισμός. Θρησκεία δαιμονίων. Τι γίνεται στον πνευματισμό? Εκεί τα δαιμόνια υποδύονται πρόσωπα θεία και πρόσωπα άγια. Παρουσιάζονται οι μεγάλοι υποκριτέ ως ο ίδιος ο Χριστός, ως άγγελοι, ως αρχάγγελοι, ως Μέγας Βασίλειος, ως Ιωάννης Χρυσόστομος, ως Γρηγόριος Θεολόγος, ως Άγιος Νικόλαος, ως Μέγας Αθανάσιος, ως Υπεραγία Θεοτόκος, και λένε λόγια και άσχημα αλλά και καλά λόγια. Βγαίνει από το δαιμόνιο και ψεύδος και αλήθεια. Και έτσι παρασύρονται πολλοί και νομίζουν ότι στον πνευματισμό γίνεται επικοινωνία με αγαθά πνεύματα. Με το Θεό και με την Παναγία και με τον Πρόδρομο και με τους Αποστόλους και με τους Αγίους και με τους Αγγέλους. Και πολλοί πραγματικώς πλανώνται και έχουν κάνει τον πνευματισμό θρησκεία τους. Και μορφωμένοι άνθρωποι έχουν βγάλει βιβλία υπέρ του πνευματισμού. Και νομίζουν ότι αυτοί κατέχουν την πνευματικότητα του ανωτέρου ύψους. Και εμείς οι άλλοι είμεθα μικροί και μηδαμινοί ενώπιον των πνευματιστών που επιτυγχάνουν δίθεν επικοινωνία με τα υψηλά πνεύματα και δέχονται αποκαλύψεις από τα θεία και τα αγγελικά και τα άγια πνεύματα. Ότι ο πνευματισμός είναι όντως δαιμονικό πράγμα φαίνεται εκ του ότι δεν λέγουν μόνον ωραία λόγια, λέγουν και λόγια αντίθετα με τη Γραφή. Αντίθετα με τα λόγια που είπε ο Χριστός, που είπαν οι προφήτες, που είπαν οι Απόστολοι. Ότι ο πνευματισμός είναι δαιμονικό πράγμα φαίνεται και από τούτο. Στις πνευματιστικές συνάξεις, εκεί που καλούν τα πνεύματα και γίνονται περίεργα φαινόμενα, σηκώνονται τα τραπέζια, τα πιάτα, τα ποτήρια, χορεύουν στον αέρα, άλλα περίεργα φαινόμενα γίνονται, φωνές ακούονται, οράματα βλέπουν οι άνθρωποι και αποκαλύψεις δέχονται. Εάν ζητήσει ιερεύς να συμμετάσχει στη σύναξη την πνευματιστική και να χρησιμοποιήσει το σταυρό και να είπε εξορκισμός, δεν γίνεται δεκτός. Αν ποτέ κατόρθωσε ιερεύς να εισφορήσει πνευματιστική σύναξη και χρησιμοποίησε το σταυρό και σταύρωσε την πνευματιστική τράπεζα, ή δεν εξεδηλώθησαν καθόλου τα δαιμόνια, ή έγινε διαταραχή μεγάλη και οι πνευματιστές έφαγαν και ξύλο από τα δαιμόνια. Ναι, συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τα άνω κάτω γίνονται. Κάτι μας έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος που δεν πρέπει να σας σκανδαλίσει. Θα το πω να μην σκανδαλιστεί κανείς. Παλαιότερα συνέβη. Τρεις αρχιερείς ήταν εκπρόσωποι του Χριστού, αλλά ήταν και αντιπρόσωποι του Σατανά πνευματιστέ. Συναντήθηκαν κάπου και έκαναν πνευματιστική σύναξη και κάλεσαν τα δαιμόνια.
Και ο ένας από αυτούς είπε κάποιο προσβλητικό λόγο για το δαιμόνιο. Τι έγινε μέσα στο σπίτι? Έπεσε ξύλο με το μεροκάματο που λένε. Όχ και όχ φώναζαν οι δεσποτάδες και προσπαθούσαν με γλυκόλογα να εξηλαιώσουν το δαιμόνιο και κρύφτηκαν κάτω από τα κρεβάτια. Γιατί 12 δεν είχε ο Χριστός? Ο ένας συνεργάτης του διαβόλου ήταν. Μη σκανδαλίζεστε. Τώρα δεν είναι ένας στους 12, είναι περισσότεροι. Όχι πνευματιστέ βεβαίως. Από τους σημερινούς αρχιερείς ίσως να μην είναι κανένας πνευματιστής. Αν και έχω ακούσει για έναν. Μπορεί να μην είναι κανένας πνευματιστής, αλλά συνεργάζονται ορισμένοι με το διάβολο σε άλλες εκδηλώσεις και σε άλλες ενέργειες. Οι μάγοι και οι εξορκιστέ αναμειγνύουν και αυτοί καλά λόγια με άσχημα λόγια. Αναμειγνύουν ψεύδι με αλήθειες. Κάποτε επίησα ένα εξορκιστή. Του λέω, θα μου πεις τι λες την ώρα που εξορκίζεις τους ανθρώπους δήθεν για να γίνουν καλά, να τους περάσει ο πονοκέφαλος ή εκείνη η άλλη αρρώστια? Δεν τα λένε, λέει, αυτά. Άμα τα πεις δεν πιάνουν. Λέω, οι πίστες μας όλα τα λόγια τα έχει φανερά, λέω. Όλα τα λόγια της πίστεώς μας είναι φανερά. Μπορεί να τα ακούσει και να τα διαβάσει κάθε άνθρωπος. Όχι, όχι, αυτά, λέει, δεν λέγονται. Και τούτο μόνο που λες ότι δεν λέγονται είναι ύποπτο, του λέω. Όταν τον επίεσα πολύ, μου τα είπε. Ήταν λόγια χριστιανικά, ανάμεκτα με σατανικά και με εσχρά και με γελία. Στις αιρέσεις αναμειγνύονται οι πλάνες με αλήθειες πάλι. Τι είναι οι αιρέσεις? Το λέγει ο Παύλος, διδασκαλίες δαιμονίων. Και τα δαιμόνια, πονηρά όπως είναι, αναμειγνύουν τις πλάνες, τα ψεύδι τους, με αλήθειες, ώστε με τις αλήθειες να μπορούν να παρασύρουν τους ανθρώπους να πιστέψουν και στα ψεύδια. Ας πάρουμε τη χειρότερη αίρεση που κάνει δυστυχώς θράψη και προκαλεί πολύ τώρα τελευταία με τον αέρα που της δίνει και ο πολιτικός κόσμος, η κυβέρνηση και η σημερινή και η προηγούμενη. Λοιπόν, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η χειρότερη αιρετική εδώ στον τόπο μας και στον κόσμο, λένε και αυτοί μερικές αλήθειες για να πλανήσουν τον κόσμο. Κρατάνε την Αγία Γραφή στα χέρια. Βέβαια, εμείς, λέει, όλα τα στηρίζομαι στην Αγία Γραφή. Εμένα μου λες. Λοιπόν, λένε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Αλήθεια αυτή, μεγάλη, βασική αλήθεια. Λένε ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, παραδέχονται ότι έγινε άνθρωπος. Ότι είναι ο σωτήρ του κόσμου, το παραδέχονται. Παραδέχονται ότι υπάρχουν άγγελοι, ότι υπάρχουν δαίμονες και μερικά άλλα πράγματα παραδέχονται. Μιλάνε με γλυκά λόγια για τον Χριστό. Και επειδή λένε, και γιατί λένε αυτές τις αλήθειες? Για να διπλανήσουν τον κόσμο, να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι είναι αγαθοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Και κοντά σε αυτές τις αλήθειες λένε ένα σωρό ψέματα, ένα σωρό διεστραμμένα λόγια. Τι λέγω, αναρρύθμιτα διεστραμμένα λόγια. Ναι, λένε, ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν είναι Θεός αληθινός, δεν είναι ο ένας της Τριάδος, δεν υπάρχει Αγία Τριάδα. Έγινε άνθρωπος, έπαψε να είναι ό,τι ήταν, αναστήθηκε, αλλά δεν αναστήθηκε το σώμα. Αναστήθηκε και είναι άγγελος, ήταν άγγελος και είναι άγγελος, όχι Θεός.
Δεν υπάρχει κόλασης, δεν υπάρχει παράδεισος στον ουρανό, εδώ στη γη είναι ο παράδεισος. Θα πεθάνουν, λέει, οι δαίμονες, θα πεδιέρδουν σε ανυπαρξία όλοι οι ασεβείς και κανείς δεν θα τιμωρηθεί. Και ένα σωρό άλλες πλάνες, κακοδοξίες, ψέματα φρικτά. Ο οικουμενισμός, μια κίνηση της εποχής μας που κάνει μεγάλη εντύπωση, που υποστηρίζεται και από πατριάρχες και από αρχιεπισκόπους και από επισκόπους και από ιερείς, ιδίως στο εξωτερικό. Τι λέει αυτή η κίνηση, τι κάνει, αναμειγνύει και αυτή την ασέβεια με την ευσέβεια. Μιλάει για αγάπη, για ενότητα, για συνεργασία, για ειρήνη, για ωραία πράγματα και μεγάλα πράγματα. Αλλά μιλάει συγχρόνως και για άλλα πράγματα. Ότι δεν έχουν καμιά σημασία τα δόγματα, αν πιστεύεις στην Αγία Τριάδα ή δεν πιστεύεις, αν πιστεύεις ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον ή ότι δεν υπάρχει, αν θεωρείς την μοιχεία αμαρτία ή δεν τη θεωρείς, και θέλω να ενωθούν Ορθοδοξία, Παπισμός, Προτεσταντισμός, ακόμη και όλες οι άλλες θρησκείες και να γίνουν ένα μείγμα. Συνεπώς ο οικουμενισμός είναι μια πανέρεση, μια πανθρησκεία του σατανά. Ευσεβή στοιχεία με ασεβή στοιχεία, αναφέρω επικαίρως, παρατηρούνται και στο φαινόμενο των αναστενάριδων εδώ στο Λαγκαδά και σε δύο χωριά των Σερών. Οι αναστενάριδες κρατούν στα χέρια τους εικόνες. Την ημέρα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πηγαίνουν στην εκκλησία και αυτοί μια φορά το χρόνο πιάνουν εικόνες, κρατούν στα χέρια τους, λένε θρησκευτικά λόγια και κρατώντας τις εικόνες χορεύουν πάνω στις φωτιές. Μάλιστα. Και το κράτος τους προβάλλει. Τώρα τελευταία το κράτος προβάλλει και τέτοια πράγματα και τους επαινεί. Λέω, τα αναστενάρια είναι ωραίο ελληνικό αλλά και χριστιανικό έθιμο. Ψέμα. Οι αναστενάριδες, διότι ο σατανάς που ενεργεί διαμέσου αυτών είναι πονηρό πνεύμα, κρατούν εικόνες στα χέρια και λέγουν και θρησκευτικά λόγια και πηγαίνουν και μια φορά το χρόνο στην εκκλησία για ακριβώς να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι είναι από το Θεό και να πλανήσουν τους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα είναι από το σατανά. Ένας που πηγαίνει μια φορά το χρόνο στην εκκλησία και δεν εξομολογείται τα αμαρτήματά του και δεν πειθαρχεί στην εκκλησία και κάνει τέτοια νούμερα, θα έλεγα, όπως είναι τα αναστενάρια, χάριν παιδιάς και χάριν γούστου, δεν μπορεί παρά να είναι από το σατανά. Η εκκλησία τα καταδικάζει αυτά τα πράγματα και αυτοί δεν πειθαρχούν. Αυτό το φαινόμενο των αναστεναρίων ή της ακαΐας, όπως λέγεται, που χορεύουν πάνω στις φωτιές και δεν καίγονται, σε μανική κατάσταση περιερχόμενοι, είναι υπόλοιμα από την αρχαία θρακική θρησκεία, ιδωλολατρική θρησκεία, και συναντάται και κάτω στις Ινδίες όπου οργιάζει η μαγεία. Δεν έχει καμιά σχέση με το χριστιανισμό. Όμως οι αναστενάριδες κρατούν τις εικόνες των Αγίων για να πλανήσουν τον κόσμο και πλανούν και το κράτος. Για να μην πω ότι το κράτος εν γνώση του και εν συνειδήτως προβάλλει σατανικά πράγματα. Πάρα πολλοί αναμειγνύουν πλάνες με αλήθειες, οι λεγόμενοι φωτισμένοι και οι λεγόμενες φωτισμένες. Πω, εδώ να δείτε τι γίνεται. Εδώ έχουμε πιστή αντιγραφή του πνεύματος πίθωνος των Φιλίππων. Βλέπεις ότι οι φωτισμένοι, οι φωτισμένες έχουν μια σεμνή εμφάνιση
Καλό είναι αυτό. Μαζεύονται σε σπίτια και ψάλλουν ύμνους της Εκκλησίας, παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο, σε Αγίους, απολυτή και απολών Αγίων, κάνουν κήρυγμα επί του Ευαγγελίου, επί του Αποστόλου, κρατούν στα χέρια τους σταυρούς, πομποσκίνια, κάνουν σταυρούς, εξπούν σε μελωδίες κλπ. Εκκλησιάζονται, εξομολογούνται, άλλο ζήτημα αν λένε όλα τα αμαρτήματά τους, και αυτό το αμάρτημα ότι ανήκουν στην κίνηση των φωτισμένων. Καλούν ιερείς, κάνουν αγιασμούς, κάνουν ευχέλαια, και δέχονται δυστυχώς πολλοί ιερείς να τελούν αγιασμούς και ευχέλαια και ιδιωτικές λειτουργίες σε πρόσωπα που ξέρουν ότι ανήκουν σε αυτή την κίνηση. Καταλαμβάνουν ναούς, κάνουν αγρυπνίες, και όμως δεν είναι εκ του Θεού. Όταν περιέρχονται σε κατάσταση εμπνεύσεως και γλωσσολαλούν, λένε και σωστά πράγματα και πάρα πολλά πράγματα, ανόητα και ασεβή, άκρος αντίθετα με αυτά που λέγει η Αγία Γραφή. Αναφέρω δε μόνο ένα που είναι ίσως το φοβερότερο από όλα. Ο Θεός, λένε, έκανε μία διαθήκη την παλαιά, μία διαθήκη την καινή. Με αυτές τις δύο διαθήκες δεν κατόρθωσε ο Θεός να σώσει τον κόσμο, και τώρα έκανε τρίτη διαθήκη με τις φωτισμένες. Και με την τρίτη διαθήκη θα σωθεί ο κόσμος. Πάει η καινή διαθήκη. Πέφτει. Σίγουρα διαμέσου των φωτισμένων μιλάει το πονηρό πνεύμα που συνιστά ωραία πράγματα, να πηγαίνετε στην εκκλησία, να εξομολογήσετε, να κοινωνάτε, λέει, να εκκλησιάζεστε τακτικώς, να πηγαίνετε σε κηρύγματα. Τα λέει όλα αυτά. Όπως έλεγε εκεί το πνεύμα πίθωνος, αυτοί εδώ είναι δούλοι του Θεού, ήρθαν να μας κηρύξουν σωτηρία. Αλλά λέει και τα δικά του το πνεύμα. Τα ασεβή, τα σατανικά και τα εξωφρενικά πράγματα. Λοιπόν, ερχόμεθα σε δύο άλλες κατηγορίες ανθρώπων διαμέσου των οποίων ενεργεί το πνεύμα των πονηρών. Η μία κατηγορία είναι η κατηγορία των μασόνων. Οι μασόνοι αναμειγνύουν και αυτοί ασεβή πράγματα με ευσεβή πράγματα. Να, λένε υπάρχει Θεός. Δεν λένε δεν υπάρχει Θεός όπως είστε. Υπάρχει Θεός, και του δίδουν και ένα ωραίο όνομα. Ο Μέγας Αρχιτέκτον του Σύμπαντος. Μιλάνε και αυτοί για αγάπη, για αλληλεγγύη, για ελεημοσύνη. Κάνουν μερικοί ελεημοσύνες, δωρεές. Όλα αυτά πονηρία το σατανά, να πλανά τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι είναι καλό πράγμα η μασονία. Μέσα στη μασονία υπάρχει η ασέβεια. Ο Χριστός δεν πιστεύεται ως Θεός. Υπάρχουν στοιχεία των αρχαίων ιδωλολατρικών μυστηριακών θρησκειών, διδασκαλίες αντιχριστιανικές και εξωφρενικές. Υπάρχουν σε ανωτέρους βαθμούς μοιήσεως πράγματα φοβερά και μερικά αισχρά και ακατονόμαστα. Και οι μασόνοι, ή μάλλον ο διάβολος δια της μασονίας, σε πολλές περιπτώσεις, ενώ μιλάει περί αγάπης και περί ειρήνης και περί αλληλεγγύης και περί ελεημοσύνης και περί φιλανθρωπίας, χρήει υπουργούς και πρωθυπουργούς και προέδρους δημοκρατιών και κάνουν νόμους με την αξίωση της μασονίας να διαλύονται τα έθνη. Είναι ή δεν είναι σατανικό σύστημα? Πόσοι απλοϊκοί άνθρωποι γνωρίζουν μασόνους και λένε τι καλοί άνθρωποι είναι οι μασόνοι.
πόσο φιλάνθρωπος είναι εκείνος ο μασόνος, ο άλλος ο μασόνος. Έτσι συμπεριφέρεται ο διάβολος. Λέει μερικά καλά ή κάνει και μερικά καλά εντός εισαγωγικών για να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και να προσκουρούν στο σύστημά του. Είπα για διάφορες κατηγορίες ανθρώπων διαμέσω των οποίων ενεργεί το πονηρό πνεύμα. Αναμειγνύοντας ασέβεια με ευσέβεια, ψέμα με αλήθεια. Τώρα έρχομαι σε μια άλλη κατηγορία που ίσως να στενοχωρηθεί κανείς άμα την ακούσει. Εδώ αγαπητοί πρέπει να λέμε ολόκληρη την αλήθεια. Ρώτησα προημερών ένα εδώ ακροατή των κηρυγμάτων, τι έγινε ο τάδε, δεν τον ξανάδα στο κήρυγμα. Έθιξες μια μέρα, λέει, μια πολιτική άποψη και αυτός ήταν υπέρ αυτής της παρατάξεως και δυσαρεστήθηκε και δεν ξαναπάτησε στο κήρυγμα. Να μην ξαναπατήσει. Όποιος θέτει την πολιτική παραπάνω από την αλήθεια και από το Θεό, να μην ξαναπατήσει στην αίθουσα αυτή. Να μην ξαναπατήσει. Εδώ θα πούμε ολόκληρη την αλήθεια. Σύστημα δαιμονικό που αναμειγνύει καλά με κακοποιά στοιχεία, αλήθειες με ψεύδι, είναι ο μαρξισμός. Όργανα του σατανά είναι οι μαρξιστές. Γιατί? Τι είναι ο μαρξισμός? Ηλισμός, αδελφοί μου. Πέρα από την ύλη δεν πιστεύει τίποτε. Πέρα από τον τάφο δεν πιστεύει τίποτε. Ο άνθρωπος, λέει, είναι ένα κτίνος και ένα εργαλείο για την παραγωγή εργασίας, όπως είναι ένα κατσαβίδι. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία του μαρξισμού. Λοιπόν, υιοθετεί σαν μέσα επικρατήσεως το ψεύδος και το έγκλημα επισήμως. Άμα διαβάζει τα βιβλία κανείς του Μάρξ, του Λένιν, λένε σαν μέσα επικρατήσεως θα έχουμε το ψεύδος και το έγκλημα. Είναι απέσιο σύστημα, μακάβριο, όπως είναι η ψυχρή πλάκα του τάφου. Αφού πέραν του τάφου δεν πιστεύει τίποτε και αφού υιοθετεί το ψεύδος και το έγκλημα. Εν τούτης και ο μαρξισμός εμπνεύσεως του πονηρού πνεύματος λέει και μερικά ωραία πράγματα για να πλανήσει τους ανθρώπους. Τι λέει? Μιλάει για την εργασία, έχει περί πολλού την εργασία όπως ο χριστιανισμός. Μιλάει με μεγάλη αγάπη για τον εργάτη όπως ο χριστιανισμός. Μιλάει για τα δικαιώματα του ανθρώπου όπως ο χριστιανισμός. Μιλάει προπάντων για την κοινωνική δικαιοσύνη. Κοινωνική δικαιοσύνη. Μιλάει για μεγάλα πράγματα έτσι στον κοινωνικό τομέα και μιλάει για αυτά τα πράγματα ακριβώς για να ελκύσει τους ανθρώπους. Κι αν έφερνε κοινωνική δικαιοσύνη ο μαρξισμός και αν έστρωνε όλη τη γη με χρυσάφι, αδελφοί μου, τι το όφελος, αφού υιοθετεί το ψεύδος και το έγκλημα και αφού λέγεται ο άνθρωπος είναι κτίνος και εργαλείο και μετά θάνατον δεν υπάρχει τίποτε. Αν δεν υπάρχει τίποτε μετά θάνατον, δεν χρειάζεται δικαιοσύνη. Χρειάζεται το δίκαιο του ισχυροτέρου, όποιος μπορεί να καταπατήσει τον άλλο να καλοπεράσει σε αυτή τη ζωή και να ουριάσει. Είναι αντιφατική. Γενικώς, όλα τα συστήματα έξω από το χριστιανισμό αναμειγνύουν αλήθειες και ψέματα. Ο διάβολος θα ήθελε τα πάντα να είναι ψέματα, γιατί είναι ο ψεύστης, ο αρχιψεύστης, ο πατήρ του ψεύδος. Αλλά επειδή ξέρει ότι το ψέμα μόνο του δεν μπορεί να επικρατήσει,
Γι' αυτό αναμειγνύει ο πονηρός το ψέμα με αλήθειες, για να ελκύσει και να εξαπατήσει τους ανθρώπους. Στην εποχή μας πολλοί πέφτουν θύματα πλάνης. Ακούν μερικά λόγια, μερικές καλές ιδέες, προσχωρούν σε ορισμένα συστήματα, ορισμένες καταστάσεις, ορισμένα κόμματα και καταστρέφονται οι άνθρωποι. Καταστρέφονται. Θα γίνει χειρότερη η κατάσταση. Τώρα υπάρχει μια σύγχυση ιδεών, βαβυλωνία ιδεών. Δεν μπορείς εύκολα να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα, το καλό από το κακό. Τα έχει συνηφάνει ο διάβολος με τέτοια τέχνη που και μορφωμένοι άνθρωποι και σοβαροί άνθρωποι δυσκολεύονται να βγουν από αυτό το λαβύρινθο και τον κικαιώνα τον ιδεολογικό. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Έρχονται οι πολλοί και οι μεγάλοι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και έρχεται ο μέγας πλάνος, ο κοσμοπλανής, ο Αντίχριστος. Όταν έλθει αυτός θα ρίξει συνθήματα, ιδέες, θα πει λόγια γοητευτικά, μαγευτικά, θελκτικά, θα συναρπάσει τις μάζες και θα πούν «Εδώ είναι η αλήθεια, εδώ είναι η ασφάλεια». Εδώ είναι η σωτηρία. Και ο πολλής ο κόσμος θα πέσει και θα προσκυνήσει τον πλάνο. Θα του δώσει την εμπιστοσύνη του και κατόπιν εκείνος θα συνθλίψει την ανθρωπότητα και θα την καταστρέψει. Το τέλος της διοικήσεως του Αντιχρίστου θα είναι καταστροφή της ανθρωπότητος. Ίσως τότε θα είναι ο πυρηνικός πόλεμος. Ο Χριστός μας προειδοποίησε και μας είπε ότι θα κινδυνεύουν να πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Γι' αυτό αδελφοί μου, εμείς να προσέχουμε. Τα μάτια 14 που λέει ο λόγος, τα μυαλά 400 που λέει ο λόγος. Να εξετάζουμε τα πνεύματα αν είναι από το Θεό. Να εξετάζουμε τα πνεύματα. Τι μου έλεγε ένα ευσεβές ζεύγος προηγουμένως, ένα φοβερό πράγμα. Εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής παρουσιάστηκε κάποιος παπάς εξορκιστής. Συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο στους ανθρώπους που φρύτει κανείς. Φρύτει. Ντρέπεται κανείς να πει πως συμπεριφέρεται σε ανθρώπους, σε γυναίκες, σε κοπέλες που πηγαίνει εκεί να τις εξορκίσει. Και τις ψηλαφάει, λέει, να βρει που είναι τα μάγια. Και τρέχουν οι ηλίθιοι οι άνθρωποι. Οι ανόητοι τρέχουν. Τις πέφτουν κάτω και πατάει με τα πόδια επάνω. Και αυτό θεωρείται εξορκισμός και θεραπεία. Και τους λέει, άντε πηγαίνετε τώρα. Και εξαφρίζει και τα πορτοφόλια τους. Και λέει, λόγια του Χριστού και αυτός. Λόγια του Χριστού, Χριστολογία, με γιώτα και με ήτα. Θα γίνουν ακόμη χειρότερα, πολύ χειρότερα τα πράγματα. Άνθρωποι που κάτι σάπιο έχουν μέσα στην καρδιά τους. Άνθρωποι που δεν ευδόκησαν στην αλήθεια, που δεν ευχαριστούνται με το Ευαγγέλιο, που είναι αλήθεια 100%, ολοκάθαρο, κρυστάλλινο, ζωντανό νερό, αθάνατο. Άνθρωποι που δεν ευχαριστούνται με το Ευαγγέλιο, που δεν τρέχουν σε ορθόδοξα κηρύγματα, όταν θα τους έρθουν τα προβλήματα θα τρέχουν σε θολές πηγές και θα πλανώνται και θα πέφτουν σε συμφορές και σε καταστροφές. Εμείς να προσέχουμε, αδελφοί μου, και να δοκιμάζουμε τα πνεύματα, όπως λέγει ο Απόστολος, ή αν είναι από το Θεό ή αν είναι από το διάβολο. Όταν ακούτε για πρόσωπα, για πράγματα, μην ενθουσιάζεστε. Μην λέτε εδώ ή εκεί είναι η αλήθεια, εδώ ή εκεί είναι ο Άγιος άνθρωπος. Να εξετάζετε καλά, να ρωτάτε. Υπάρχουν πρόσωπα δεδοκιμασμένης γνώσεως και σοφίας και αρετής
που πρέπει να τα πλησιάζουμε και να τα ρωτάμε, και αυτά αν δεν ξέρουν πάλι θα ερευνήσουν και θα ερωτήσουν και θα πληροφορηθούμε αν αυτό το πρόσωπο είναι εκ του Θεού ή εκ του διαβόλου, αν αυτές οι ενέργειες είναι εκ του Θεού ή εκ του διαβόλου. Εμείς αδελφοί μου να δεχόμαστε ό,τι είναι σύμφωνο, πέρα για πέρα σύμφωνο με το Ευαγγέλιο, με τη Γραφή, όπως την εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι και οι Μεγάλοι, όπως την εξήγησαν οι Άγιοι τοπικές και οικουμενικές σύνοδοι, όπως την εξηγεί η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η αθάνατη Ορθοδοξία μας, η οποία κάνει σημεία, αναδεικνύει Αγίους, μάρτυρας, θαυματουργούς. Να, σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Πήγα προημερών και τον προσκύνησα. Ολόσωμος και τα οστά και το δέρμα. Δεν τον έφθυρε ο χρόνος, δεν τον διέλυσε ο χρόνος. Και βοδιάζει το Άγιο Λειψανό του. Δεν σας λέω υπερβολή. Τα λένε τα βιβλία της Εκκλησίας αυτά και τα διεπίστωσα κι εγώ. Διαβάστε τα μηνέα να δείτε πώς εξαίρουν αυτά τα θαυμαστά πράγματα στις ακολουθίες των Αγίων. Πήγαμε 4-5 άνθρωποι. Μόλις βγήκαμε από το αυτοκίνητο και κατεβήκαμε στο προάβλιο του ναού που είναι ο Άγιος Ιωάννης, όπου τι κύματα ευωδίας ήταν εκείνα. Να δακρύζεις από συγκίνηση. Άλλοι αισθάνονταν ευωδία, άλλοι δεν αισθάνονταν τίποτε. Πλήθος θαυμάτων κάνουν οι Άγιοι. Δεν γίνονται αυτά και στους αιρετικούς. Δεν είδα εγώ κανένα μασόνο να διατηρηθεί και να ευωδιάζει το λειψανό του και να βγάζει δαιμόνια και να κάνει άλλα θαύματα. Ούτε κανένα μάρτυρα του Ιεχωβά είδα. Ούτε κανένα πολιτικό από αυτούς που και την ημέρα του Πάσχα ντρέπονταν να πούνε Χριστός Ανέστη και έλεγαν χρόνια πολλά. Μαύρες χρονιές θα δούμε με απίστους ανθρώπους, όχι καλές χρονιές. Εμείς αδελφοί μου να πιστεύουμε σε ό,τι πιστεύει η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθοδοξία, διότι η Ορθοδοξία έχει το Πνεύμα το Άγιον που την οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, σ' ολόκληρη την αλήθεια. Εάν ένας μας πει 1.000.000 αλήθειες, 1.000.000 ωραία πράγματα, αλλά προσθέσει και μισό ψεματάκι, δεν θα τον παραδεχτούμε. Θα πούμε ότι εμπνέεται από τον σατανά, ότι είναι όργανο τον σατανά. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται Θεός της αληθείας. Ο Χριστός διακήρυξε για τον εαυτό του ότι είναι η αλήθεια. Για το Πνεύμα το Άγιον ο Ιωάννης διακηρύττει ότι είναι η αλήθεια. Αλήθεια ο Πατήρ, αλήθεια ο Υιός, αλήθεια το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός μπροστά στον Πιλάτο είπε «Εις τούτο γεγέννημε και εις τούτο ελήθα εις τον κόσμον ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια». Αδελφοί, στην αλήθεια ολόκληρη, στην αλήθεια ολόκληρη, στην αλήθεια ολόκληρη, τρεις φορές μαζί με την αλήθεια. Μια φορά για τον Πατέρα που είναι η αλήθεια, μια φορά για τον Υιό που είναι η αλήθεια, μια φορά για το Άγιο Πνεύμα που είναι η αλήθεια. Η αλήθεια φωτίζει, η αλήθεια καθαρίζει, η αλήθεια αγιάζει, η αλήθεια δοξάζει, η αλήθεια παραδίδει σε μας βασιλεία ασάλευτη και αιώνια, εις γέννητο πάντα σημάς αξιωθήνε. Αμήν.